Καλησπέρα παιδιά, check the Κώστας εδώ. Όπως βλέπετε στα χέρια μου κρατάω το μοντέλο της Xiaomi G 4K Action Camera. Είναι το πιο καινούριο μοντέλο της σειράς. Έχετε δει ότι έχω αγοράσει το προηγούμενο καλοκαίρι την απλή Xiaomi G για εξωτερικά πλάνα. Βέβαια για unboxing και εσωτερικά δεν είναι και ότι καλύτερο. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι η αναβάθμιση τουλάχιστον για εξωτερικά γυρίσματα και ίσως κάποιο εσωτερικό θα δούμε ανάλογα με το πως γράφει. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο samples, έχω δει πως τη χειρίζονται. Μπορώ να πω ότι μπορεί να κοντράρει αν τα τουλάχιστον με τα δικά μου μάτια στην απόδοση μια GoPro Hero. Γράφει 4K βίντεο όπως βλέπετε, να δούμε το κουτάκι. Δείχνει ότι εντάξει, αυτό που μόλι σα είπα 4K έχει Retina LCD οθόνη σε σύγκριση με την προηγούμενη, το, προηγούμενο, το πιο απλό μοντέλο, το απλό γη που δεν έχει οθόνη αυτή, έχει και δική της οθόνη, 360x640 είναι η οθόνη της. Η μπαταρία της είναι μεγαλύτερη, 1400 mAh, και πιάνει 2 ώρες περίπου. Απλά από ό,τι είδα από τα τεστ, θα βγάζει γύρω στις 1 ώρα και 40 με 45 λεπτά. Η απλή υγιή βγάζει γύρω στα 40 λεπτά από προσωπική χρήση, χωρίς το Wi-Fi ανοιχτό. Με το Wi-Fi, ανοιχ... με το wifi ανοιχτό πιάνει γύρω στα 30 με 35 λεπτά. Ε, Επίση στο standby μπορεί να κρατήσει έως 8 ώρες Συνδέεται σε 2,4 και 5 GHz WiFi Που σημαίνει ότι αν έχετε πιο καινούργιο modem router Θα έχετε μεγαλύτερη ταχύτητα Τουλάχιστον στο πώ θα μπορείτε να βλέπετε τα βίντεό σας Γιατί στριμάρει τα βίντεο στο... που τραβάτε στο κινητό σας Στο tablet σας Οπότε, ναι γιατί συνδέεται όπως ξέρετε Όλες τις Xiaomi με την εφαρμογή την επίσημη στο κινητό Ώστε μπορείτε να έχετε και control center το κινητό Τέλος πάντων μεγαλύτερη ταχύτητα και ο επεξεργαστή είναι ο Ambarella A9SE CPU ε, το μοντέλο 75, εάν δεν κανω λάθος, α9 SE 75 ο φακός της είναι ευρυγόνιος, 155 μοίρες και έχει διάφορα format Όπω θα δούμε και ανοίγοντα το κουτί, συζητώντα παράλληλα. Πάμε να δούμε πίσω. Βλέπουμε την κάμερα ε, με την οθόνη τη ανοιχτή. Είναι ένα μοντέλο το οποίο σου επιτρέπει καλύτερο χειρισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν. Ε, δεν μπορεί να έχει συνέχεια το κινητό σου στο χέρι ώστε να το συνδέει και να βλέπει τι γίνεται. Είναι λίγο άβολο μερικέ φορέ. Οπότε τουλάχιστον το ότι έχει μια, μια αθόνη από πίσω σου επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο. Επίση, βλέπουμε κάτι άλλο μισό λεπτάκι πριν να τα ανοίξω να εστιάσω λίγο να δείτε κάποια από τα χαρακτηριστικά. Όπω βλέπετε, έχουμε ο sensor, ο αισθητήρα είναι Sony CMOS 12MP, 2,5W Troy και όλα τα υπόλοιπα συναφή χαρακτηριστικά. Το input είναι 1A, 5V, οπότε δεν χρειάζεται fast charge. Μπορεί και σε απλό φορτιστή να καθίσει επάνω. Αν και εγώ προτιμώ να βγάζω τι μπαταρίε και να τι φορτίζω σε δικό του φορτιστή, και πάμε να δούμε την κάμερα αυτή καθεαυτή, αφού σα έδειξα και αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε, έχει ένα μαλακό. Αφρολέξει για να την προστατεύει. Έχει κάνει εδώ, έχει πατηθεί λίγο όσον αφορά το φακό, που σημαίνει μάλλον ότι ο φακό προεξέχει, αλλά δεν έχει τροματιστεί καθόλου. Έχω πάρει προστατευτικά από το eBay, περιμένω να έρθουν και έχω αγοράσει και πλαίσιο για να το στηρίζω πάνω σε τρίποδο. Η κάμερα είναι αυτή, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Α τη φέρω όσο πιο κοντά γίνεται για να πάρετε μια ιδέα. Αρκετά όμορφη συμπαγή, να τη βάλω στην άκρη. Το κουτί πέρα από την κάμερα συγκρατάει το manual να τα βάλω με κάποιες οδηγίες για την εγγύηση επίσης έχουμε εδώ πέρα Smart Dash Cam, μια διαφήμιση με το τι υπάρχει η DOM. Αυτά τα έχετε δει στο φίλο Σωτήρη, Unboxing Specialist, να το φέρω ακόμα πιο κοντά. και από την πίσω πλευρά βλέπετε όλα τα πιθανά συμβατά μοντέλα με τη συγκεκριμένη κάμερα. Τι γίνεται, επειδή γράφει 4K το συγκεκριμένο μοντέλο, μπορεί να πάρει SD καρτούλες οι οποίες έχουν την ένδειξη U3. Πιο μεγάλη ταχύτητα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, U3. Εννοείται ότι μπορείτε μάλλον να συνδέσετε πιο απλές σε κάρτες SD, αλλά δεν συνίστανται καθόλου γιατί δεν θα μπορούν να γράψουν αξιοπρεπές 4K εάν θέλετε να γράψετε 4K. Εγώ ευτυχώς έχω μία στην κατοχή μου οπότε θα συνδέσω αυτήν. Να ξέρετε αν αγοράζετε σίγουρα θα χρειαστείτε και μία U3 microSD. Μετά έχουμε τις οδηγίες. Πώς να συνδέσουμε την κάμερα, να βάλουμε την μπαταρία, να βάλουμε την SD, στα αγγλικά όλα. Έχουμε ένα καλώδιο micro USB σε USB για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση. Είναι αρκετά μικρό βέβαια. Βοηθάει αν θέλετε να το βάλετε ίσως σε κάποιο hub πάνω στο γραφείο σας. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τρελό. Απλό. Καλό καλώδιο αλλά μικρό. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν ωραίο να ερχόταν και με κάποια SD μαζί. Αλλά ας μην ζητάμε πάρα πολλά. Να σας φέρω όσο πιο κοντά γίνεται την κάμερα για να τη δούμε. Εδώ είναι ο φακός, Θα μου επιτρέψετε. Βασικά, να το βγάλω. Α βγάλω. Δεν μα πειράζει το αυτοκόλλητο. Βλέπετε 4K Mega Pixel Photo. Εδώ στο απλό μοντέλο είναι το κουμπί το Power On. Σε αυτήν δεν υπάρχει. Είναι από πάνω. Από το πλάι βλέπουμε. Νομίζω ότι την άνοιξε κατά λάθο. Όχι βλέπουμε το καλώδιο, την υποδοχή για την microSD. Στο παλαιότερο μοντέλο της Xiaomi το επίφοβο ήταν ότι έφευγε το καπάκι και μπορούσε να χαθεί. Εδώ ευτυχώς είναι συνδεδεμένο επάνω και δεν φεύγει εύκολα, οπότε είναι ένα πολύ καλό addition. Στην κάτω πλευρά βλέπουμε το μικρόφωνο της κάμερας και ηχείο νομίζω. Πάνω είναι το power on και για τις ε, λήψει των button. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κάτι. Από κάτω βλέπουμε το mount για τρίποδο και από εδώ πέρα μπαίνει η μπαταρία και η SD. Διαφορετική αισθητική, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό σχεδιασμός. Η μπαταρία είναι μέσα, προφανώς κάποιος την, το δοκίμασε γιατί συνήθω είναι εκτός. Πολλές φορές τυχαίνει σε μοντέλα που αγοράζουμε από την Κίνα να κάνουν ένα τελευταίο τεστ, να την ανοίξουν, να δουν ότι δουλεύει όντω. Και εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την υποδοχή που βλέπετε, κάτω από, πάνω από τις πράσινες γραμμές μπαίνει η SD. Αρκετά στη βαρή κάμερα, με την μπαταρία αποκτάει βάρος, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο βαριά από την απλή. Και πάμε πίσω να δούμε την οθόνη. Ελπίζω να έχει μπαταρία, λογικά παίζει να έχει μια μικρή φόρτιση. Η μπαταρία αρκετά άδεια. Από ό,τι φαίνεται, οπότε μάλλον θα πρέπει να το συνδέσω. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να το συνδέσω πάνω στο PC και πάμε να δούμε. Αφού το σύνδεσα λίγο να φορτίσει, το έχω ακόμα συνυπολογιστεί με ένα micro USB καλώδιο. Εγώ σα λέω, προτιμάω, αν και δεν έχει έρθει ακόμη, να βγάζω την μπαταρία και να την φορτίζω στο φορτιστή τη. Βλέπουμε την οθόνη από εδώ, και μπροστά η κόκκινη ηλικία η οποία μα δείχνει ότι φορτίζει. Όταν ε, δεν φορτίζει και δουλεύει, η κάμερα παίρνει άλλα χρώματα. Α δοκιμάσουμε να την ανοίξουμε. Έχει μπαταρία, βλέπετε, κατευθείαν με ειδοποιεί από τα ακουστικά ότι συνδέθηκε και το εντόπισε για. Να μπορώ να βάζω και να βγάζω αρχεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν με βολεύει να βάζω και να βγάζω την SD εδώ που είναι χωμένη. Μπαίνει μία φορά οπότε το συνδέεται και μεταφέρετε τα αρχεία σας. Ωραία. Οπότε βλέπουμε τώρα ευκαιρία κιόλα. Με το που έχω το καλώδιο κατευθείαν αναγνωρίζει ότι τραβάει αρχεία και δεν μπορεί να δουλέψει η κάμερα. Ένα αρνητικό από ό,τι βλέπω... Εάν συνδέσετε στο, στο PC σας και προσπαθήσετε να τραβήξετε, δεν μπορείτε. Φαντάζομαι ότι σε ένα power bank με ένα καλώδιο το οποίο στέλνει μόνο ρεύμα, προφανώς παίζει να μπορεί να δουλέψει. Ας δοκιμάσουμε να το ξεσυνδέσουμε. Ακούσατε την κάμερα. Ευκαιρία να τα εντοπίζουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έκλεισε. Οπότε πάμε να την ξαναεκυμνήσουμε. Βλέπουμε την οθονίτσα τη. Όλα τα... Select camera mode. Photo 12MP. Η αλήθεια είναι ότι ωραία, μα δείχνει εν συντομία κανένα δύο πραγματάκια. Μα δείχνει τι κάμερε, τις κάμερες, τις, κάμερες, τις SD, συγγνώμη, που μπορούμε να βάλουμε. App Store να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Το location είμαστε στο Ελλάδα. Θα το βρούμε. Ελλάδα. Greece. Here. Ελλάδα, Το έχουμε. Το έχουμε. Here we are. Λοιπόν. Yes, please. Wi-Fi, το δικό μου το Wi-Fi είναι στα 2,4 κλικς ευχαριστώ πάρα πολύ Xiaomi η μπαταρία δεν έχει ακόμη πολύ, τα μοτίβα της τα preset είναι πάρα πολλά του βίντεο τουλάχιστον που μπορεί να να πάρουμε, γενικά το ωραίο είναι ότι έχει αρκετά καλή οθόνη σας δείχνει το resolution 4K σε 30-24 frame per second 2,7K σε 30 FPS, 2,7 Ultra. Έχει δύο ρυθμίσεις, την Ultra και την απλή. Όταν βλέπουμε Ultra, από ό,τι κατάλαβα από τα λίγα που είδα, ότι φέρνει λίγο, στρεβλώνει λίγο το φακό, ώστε να έχεις λίγο πιο καλή οπτική γωνία. Απλά φέρνει λίγο γυρίζει λίγο το φακό, τουλάχιστον το πώ φαίνεται στο app. σω να λέω βλακεία τώρα, αλλά τουλάχιστον έτσι φαινόταν στα δείγματα. Έχει 1440 στα 30 FPS. Έχουμε 1080, το 1080 γράφει σε 30, 30 FPS Ultra. Ε, από ό,τι είδα, έχει και 120 FPS στα. 1080. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα θέλει ένα update το firmware της κάμερας γιατί Εκτός από αυτές που φαίνονται εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες πολύ περισσότερες επιλογές. Θα σας βγάλω μια καρτέλα, λογικά τώρα ίσως, με τις επιλογές και τα frame που μπορούμε να παίξουν. Ε, το ωραίο με την κάμερα αυτή είναι ότι έχει stabilization, ότι μπορεί να κρατάει την εικόνα σταθερή, αλλά, αλλά το stabilization της κάμερας αυτής είναι μόνο μέχρι και τα 1080p. Στα 4K δυστυχώς δεν έχει stabilization, φαίνονται το shaking και έχει αρκετά δυνατό ηχείο. Ένα από τα αρνητικά της είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε εξωτερικό μικρόφωνο μέσω converter από την micro USB όπως στην GoPro Hero. Αλλά έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά, έχει αρκετά δυνατό μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι θέλει ένα μοντάκι για να μην κάνει θόρυβο από τον αέρα έχει όλες τις επιλογές, μπορούμε να το φτιάξουμε, να το ρυθμίσουμε και το ωραίο είναι ότι μπορεί να ρυθμιστεί και μέσα από το, μέσα από το, από το app, λίγο πιο εύκολα ίσως, αλλά και από εδώ μια χαρά φαίνεται. Έχουμε time lapse video, βλέπουμε τι, τι resolution μας δίνει το time lapse. Υπέροχα, έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Γενικά μπορείτε να παίξετε. Αν το σύρουμε προ τα δω, αλλάζει από βίντεο σε photo mode. Αν το πάμε κάτω βλέπουμε Wi-Fi και κάποιες άλλες επιλογές, να κλειδώνει ή να κλείνει, αρκετά καλό. Αν το πάμε από εδώ, ναι, αλλάζει από το είπαμε. Προς τα κάτω φέρνει τα, ε, το μενού μπροστά, slow motion, έχουμε διάφορες επιλογές. Για να δούμε τι επιλογές έχουμε. Video quality high. Σε γενικές γραμμές είναι παραμετροποιήσιμες όσο δεν πάνε αυτές οι κάμερες. Ε, μπορώ να πω ότι είναι υπέρ εντυπωσιακέ. Έχει time -lapse, έχει να κάνετε burst φωτογραφίε, έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Θα σα βάλω επίση δύο-τρει καρτέλε που θα φτιάξω σχετικά με το συγκεκριμένο. Ε, μπορώ να, να, πω και να τονίσω ότι οι καρτέλε αυτέ την ιδέα την πήρα από το Tech Moan, ο οποίο έκανε τρομερό review για τη συγκεκριμένη την κάμερα. Να δείτε λίγο σε ποια FPS δουλεύει, σε ποια FPS δουλεύουν τα κλίστρα και πώς, σε ποια δεν μπορείτε να έχετε stabilization, σε ποια mode. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, παίζει να πρέπει να το συνδέσω τώρα πάνω στο app για να κάνει το firmware ένα update. Αυτή ήταν η κάμερα, αρκετά βαριά, πιο βαριά από ότι τουλάχιστον η απλή κάμερα εξιά ομίγη. Δείχνει ότι φορτίζει τώρα, εντάξει. Προφανώ δεν έχει τώρα μέσα S2, οπότε δεν έχει και τίποτα να μεταφέρει. Η ποιότητα δεν θα σα βγάλω δείγματα, τουλάχιστον θα τα δείτε σε επόμενα unboxing λογικά και βίντεο του καναλιού. Οπότε θα πάρετε από εκεί την ιδέα για το ότι παίζει σε εσωτερικό, σε εξωτερικό χώρο. Ο φακό είναι υπέροχο, μπορώ να πω ότι έχω κατεντυπωσιαστεί από όσα έχω δει. Αυτό εδώ είναι το μοντέλο 4K τη Xiaomi είναι λίγο μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά νομίζω ότι σας θα παρουσίασα όσο καλύτερα μπορούσα με βάση τη γνώση που έχω. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing αυτό, είμαι ο Κώστας, check the και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα!